Ποιοι άναψαν τους εθνικισμούς στη Βοσνία και αλλού για να διαλύσουν την Ιουγκοσλαβία? Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κατάσταση στη Βοσνία συνεχίζει να είναι από τις τελευταίες εκκρεμότητες για την ευρωατλαντική ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων εν μέσω οξύδα των ανταγωνισμών Αμερικάνων, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και την Κίνα. Οι εθνικισμοί που καλλιεργήθηκαν δεν λένε να κοπάσουν, πυροδοτούν συγκρούσεις, αλλάζουν 20 χρόνια μετά σύνορα όπως τώρα με το Κόσοβο και την Σερβία, ανοίγοντας την όρεξη και σε άλλους που διεκδικούν αλλαγές συνόρων όπως την Τουρκία. Η επέσχυντη νατοϊκή σκοπή συμφωνία των Πρεσπών Τσίπρα και Ζαεφ προβάλλεται σαν παράδειγμα διευθέτησης όχι για επίλυση διαφορών, αλλά για την υπερίσχυση των υπεριαλιστικών συμφερόντων στα κρίσιμα Βαλκάνια. Παράδειγμα, η μετατροπή και πάλι τις τελευταίες μέρες του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε νατοϊκή βάση, κάνοντάς την δυνητικό στρατιωτικό στόχο των αντίπαλων συνασπισμών, που διαψεύδει το μύθο του ΣΥΡΙΖΑ περί σταθερότητας με ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφάλεια, ειρήνη και φιλία των λαών στα Βαλκάνια σημαίνει ένα πράγμα: να φύγουν το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση.